Της φυλακής τα σίδερα είναι για τους λεβέντες και τα ψηλά παράθυρα είναι για τις κοπέρες, λέει το δημοτικό τραγούδι. Και αυτό το λέω γιατί ακριβώς πίσω μου βλέπετε τις φυλακές του Μπαλανδρίνου. Είμαστε στον δρόμο για το Λιδωρίκι, που θα το δούμε μετά. Το θέμα ποιο είναι τώρα, ποιοι είναι καλύτερα, ποιοι πρέπει να είναι καλύτερα, φυλακισμένοι ή ελεύθεροι. Ένα ερώτημα που το αφήνω πάνω σας. Ένα πραγματικά σπάνιο φαινόμενο εδώ πέρα. Από εδώ ο ήλιος, ο οποίος μόλις τώρα κρύβεται και μπαίνει σε αυτή την καταχνιά, την τεράστια καταχνιά. Ναυράγμα Μόρνο. Λοιπόν, βλέπουμε το Μόρνο στα αριστερά μας. Ξεκίνησε και με πίσω το Μόρνο. Μια πανέμορφη διαδρομή κατά μήκους της δίκης κάνουμε τώρα. Εδώ είναι το φράγμα, θα το δούμε και καλύτερα αύριο. Φράγμα του Μόρνου. Πάμε σιγά σιγά για το Λιδωρίκι. Μια πραγματικά ωραία διαδρομή, γραφικά χωριουδάκια βλέπετε. Αλλά αρκετά κουραστική. Δηλαδή θέλει μια προσπάθεια, τώρα μόλις αρχίσει και βρέχει κιόλας. Καλώς ήρθατε στο Λιδωρίκι. Καλά να περάσετε εδώ πέρα που είστε. Πραγματικά ένα πανέμορφο τοπίο. Είχαμε ένα καταπληκτικό ζωάκι εδώ, πάρα πολύ όμορφο. Εδώ βλέπουμε μια λιδωρικιώτισσα γάτα. Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Πώς βλέπετε τη Λουκία? Όμορφη. Πανέμορφη. Τη Λουκιά. Μόλις έχω φάει, γλαρώνω λίγο. Λοιπόν, σήμερα έχουμε έρθει να μην πω την έκφραση, αλλά πραγματικά είναι μια δύσκολη διαδρομή για να έρθεις εδώ πέρα που είμαστε εμείς τώρα εδώ. Είμαστε στο Λιδωρίκι. Ξέρετε? Το ξέρουν. Και να μην το ξέρετε, μπορείτε να το βρείτε στο χάρτη, παιδιά, πολύ εύκολο. Λιδωρίκι, γιώτα, ωμέγα, γιώτα, γιώτα. Ένα πανέμορφο χωριό. Πραγματικά είναι στις όχθες του Μόρνου, της τεχνητής λίμνης Μόρνου. Αξίζει να κάνεις όλη αυτή τη διαδρομή. Είναι δύσκολη και έχει στροπές, έχει βουνά, θέλει, έχει παράκια. Θέλει κόπο και θέλει και τρόπο. Δεν θέλει μόνο κόπο. Έτσι ακριβώς. Δεν θέλουμε βέβαια να σας στενοχωρήσουμε. Έχουμε κάποια δυσάρεστα νέα. Τα δυσάρεστα νέα είναι ότι στη λίμνη του Μόρνου δεν κολυμπάς. Η Λουκία έχει φέρει και το μαγιό της για να κολυμπήσει. Δεν μπορείς. Εγώ τα έχω φέρει όλα μεταξύ, μέχρι και βατραχοπέδιλα, γιατί νόμιζα ότι κολυμπάς, αλλά τελικά δεν κολυμπάς. Κολυμπάς γιατί σου ρουφάει κάτι μπλουμ κατευθείαν. Δεν υπάρχει καθόλου άνος. Τι κρίμα είναι. Λοιπόν, το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς εδώ σήμερα. Θα μου πείτε καλοκαιριάτικα και πάρει τα βουνά. Ναι, έχουμε πάρει τα βουνά. Γιατί σήμερα εδώ θα τραγουδήσει η μεγάλη κυρία του λαϊκού τραγουδιού. Ποια είναι αυτή? Η Κλικερία. Κι όμως η Κλικερία έχετε εδώ σήμερα να τραγουδήσει για όλους τους φίλους εδώ πέρα που θα έρθουν να την ακούσουν. Εμείς είμαστε εδώ, έχουμε έρθει εδώ να αποτυπώσουμε τις σκηνές και τα τραγούδια που θα πει, να σας τα δείξουμε. Τις μαγικές στιγμές. Έτσι. Μαζί με όλο αυτό το υπέροχο χωριό που θα δείτε στα πλάνα που θα σας δείξουμε. Υπότος Ελληνόφος, μην το ξεχνάμε, έχουμε Πανσέλινο απόψε. Πανσέλινο. 12η του Αυγούστου. Η Πανσέλινος του Αυγούστου, παιδιά, η Αυγουστιάτικη Πανσέλινος, είναι η μεγαλύτερη και λαμπρότερη όλου του έτου. Φανταζόμαστε ότι αυτό το γνωρίζετε και το θυμάστε. Οπότε, υπό το φως του Ελληνόφος, ακούσουμε την Κλικερία εδώ στο Λιδωρίκι, σε λίγο. Έχουμε να πούμε κάτι άλλο? Όχι. Θα μας τα πει η Κλικερία με τον δικό της μοναδικό τρόπο στις λίγες ώρες από τώρα. Thank you.
λέμε για κάποιον είναι πρόβατο. Και μια χαρά δεν είναι τα ζώα και αυτά. Πάρα λένε πολύ είσαι καλά. Πρόβατο, γιατί είσαι πρόβατο. Τα πρόβατα. Γιατί ακολουθείς το κοπάδι. Εγώ βλέπω αυτά δεν ακολουθούν το κοπάδι, είναι μόνα τους. Mass psychology, ψυχολογία της μάζας. Τη γνωρίζεις. Ναι, αλλά αυτά βλέπω δεν ακολουθούν το κοπάδι. Είναι δύο ζευγαράκι. Είναι δύο γιατί το κοπάδι λείπει. Ωστόσο, άρα, κάπου αυτά το... δεν είναι πραγματικά πρόβατα. Αυτά πρέπει να είναι οι επόπτες του κοπαδιού. Έτσι, μπράβο, φυλάνε τα μικρά τους. Α, μπράβο. Συν το κοπάδι. Τέλεια μας και... Μπράβο, ωραία. Καλημέρα! Είδες πως μας ακούει και μας κοιτάει. Βέβαια. Και τα ζώα κοιτάνε και καταλαβαίνουν πολύ καλύτερα από τους ανθρώπους. Συμφωνώ απόλυτα. Τους ανθρώπους μιλάς και... Πέρα βρέχει. Έγινε. Τα λέμε, ζωάκια. Γεια! Γεια σας. Καλή συνέχεια. Συνεχίζουμε τα προβατάκια. Καλημέρα! Εσείς τι κάνετε εδώ, γιατί δεν έχετε πάει απέναντι με τους 50 φίλους σας? Γιατί μας κοιτάτε? Είναι μικρά αυτά ακόμα, φαίνεται. Αχου! Περιμένετε τη μαμά και τον μπαμπά? Μάλλον. Τέλος.